Και παθαίνει. Παθαίνει και χάνει τα λόγια της. Εσύ που ήσουν, α? Τόση ώρα, τι λέω ρε κορίτσι. Τι λέω ρε κάποια. Για την πρωταγωνίστρια. Ποια πρωταγωνίστρια ρε Ρόι. Του θεάτρου. Πιανού θεάτρου ρε Φανή. Που πήγες χθες το βράδυ. Μάζεψε τα τώρα όλα και βάλτα στα καρέ τους. Ακόμα δεν κατάλαβες. Έχει πουθενά εδώ κοντά ξωνικό τομογράφο να τον στείλουμε. Μήπως έχει καμιά κρανιακή κάκωση ο τύπος. Όχι ρε Χαρή, κατάλαβα, πήγες στο θέατρο, αλλά πού κάθισες και σε είδη πρωταγωνίστρια. Και έπαθε. Ναι. 14η σειρά, κέντρο. Και σε χτύπησε στη 14η σειρά. Τι μάτι είχε ρε παιδί μου. Σαΐτα, σαϊτιά μου έριξε. Αχ. Μη φυσάς με στα αυτή μου, κάνει ρεύμα από εδώ που κάθομαι. Και τι έκανε. Είπαμε, έπαθε, κομπλάρισε. Νομίζω ότι την έπιασα να ρωτάει ψιθυριστά και τις άλλες ποιος είναι αυτός. Ποιος άλλος. Τις φώκες που είχε γύρω. Τις κοπέλες ρε που παίζανε στο έργο. Και τι έγινε. Σκάνδαλο. Γυρνάνε όλες και καρφώνονται απάνω μου. Μεταξύ τους μιλάγανε, μένα κοιτάζανε. Γίνεται μία παράσταση, αλαλούμ. Γυρνάει όλος ο κόσμος, μια πλατεία τώρα, φαντάσου, να κοιτάζει εμένα. Έρχονται ταξίδιτες, μου λένε, πάθατε τίποτα. Τι να κάνω ρε κορίτσια, λέω, εκπέμπω. Εγώ φταίω. Δείξτε περισσότερους προβολείς στη σκηνή να κάνουμε τις κόντρες. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάλι φυσάς εσύ. Τελικά. Έφυγε. Σηκώθηκα και έφυγε. Έλα τώρα, δεν αν τους χαλάσει τη δουλειά των ανθρώπων. Φαίνεται το πήρε πρέφα η πρωταγωνίστρια και με το που βγαίνει στον δρόμο, έξω από το θέατρο. Το προλαβαίνει ένας πιτσιρίκος. Εσύ μου λέεις. Ποιος. Αυτό ρώτησα κι εγώ. Ποιος. Συνήθως δεν ρωτάω, ξέρω όταν λένε εσύ είσαι, το εννοούν. Εσύ είσαι, εσύ είσαι. Ο ένας. Ξέρω. Μου λέει ένα αυτόγραφο. Λέω, όχι από μένα, αγοράκι μου. Εγώ δίνω μόνο στα κοριτσάκια. Να πας να σου δώσει πρωταγωνίστρια μέσα. Μα εκείνη μου λέει, με έστειλε να στο ζητήσω για λογαριασμό της. Θέλει να το βάλει στον καθρέφτη της. Αλλά εντάξει, ισχύει τώρα. Συγκέει γιατί ξέρετε ότι εμένα δεν μου πολύ αρέσουν αυτά. Έχω μια σεμνότητα πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, μια μετριοφροσύνη. Όχι, δεν έχω το γνώρι αυτών, εντάξει, ξέρω. Εγώ, Μελ Γίψον, ο καλός. Καλώς το παραδέχω. Και κανένα δυο Λατίνοι που θα υπάρχουν στην Αργεντινή και τέρμα. Αλλά κορίτσια, το λόγο μου, δεν το έχω πάρει απάνω μου. Αν ήταν κανένας άλλος θα είχε καβαλήσει τώρα ένα καλάμι. Για, ο Σωρόκος έφυξε. Κάντε τους αδιάφορους. Μας περάσει για ψώνια. Καλά, προχτές δεν έλεγες να ξεκουμπώσω το δύο μπροστινά, να φαίνεται. Για να τον ζαλίσουμε, να πάρει την κασέτα να την ακούσει. Τώρα, σεμνές. Εμείς δεν πάμε για συγκρότημα λανιάρικο. Πάμε για κάτι μεταξύ Bon Jovi και MC Hammer. Καλώς τον. Εδώ είσαστε. Δεν ήρθες για μας. Και για σας, αλλά έχω πολλά ραντεβού. Δεν προλαβαίνω. Μας τα λέει. Πολύ άσχολος θα μας τις πάσει. Κάθισε. Ένα λεπτό. Το περισκόπιο κάνει. Αυτά δεν είναι για να τα λες εσύ. Έχω αποκλειστικότητα. Το περισκόπιο κάνεις. Είδατε το Παπακοσταντίνου. Εγώ προχθές στη τηλεόραση. Όχι, όχι, εδώ λέω είχαμε να το δούμε. Α, όχι, όχι. Τον Ταλάρα είδα. Πάτα και Παπακοσταντίνου. Γιατί από τα άραφο πάνε αυτοί. Καλά, εγώ τρελαίνομαι και για τους δύο. Εκτροχιαστήκαμε. Την άφησες την κασέτα. Ναι, ναι. Ωραίο το κομματάκι που έγραψες. Μόνος το έγραψες. Ναι, αλλά με δανεικά όργανα. Πήγαμε όλοι μαζί σε ένα στούντιο. Αυτός παίζει καταπληκτικό όργανο. Αλλά δεν έχει. Το πουλήσανε σπίτι. Ανάγκης. Τα κορίτσια παίζουν κιθάρες. Μπάσο, ηλεκτρική. Καλές. Αλλά έχουν κάτι κιθάρες, άμα τις δεις. Σαν αυτές που είχαν οι αδερφοί Κατσάπα, τα παίζαν τα Σπανιόλι. Η μία μάλιστα έχει του παππού της, όταν έπαιζε τη Βαλέντζα για να ρίξει τη γιαγιά της. Εσύ τι παίζεις. Κιθάρα. Και εσύ. Και γιατί δεν φτιάχνετε μια ορχήστρα εγχόρδων να παίζετε στις συναυλίες. Εγώ τραγουδάω όμως. Α, ναι, ναι, σ' άκουσα. Καλή φωνή. Καλή. Σχετικά καλή. Ακαλλιέργητη. Τέλος πάντων, θα σας αναλάβω. Θα μου δώσετε μπροστά μια προκαταβολή και θα παίρνω 50% για κάθε δουλειά που θα σας κλείνω. Και όταν θα σπρώξω το δίσκο, θα παίρνω 85% σε ό,τι πουλήσει. Ο δίσκος. Ναι. Μήπως θέλεις και το βινίλιο να φτιάξεις την άσφαλτο μπροστά από το σπίτι σου. Το ξέρεις ναι ρε μου ότι υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι πληρώνουν για να φτιάξουν δίσκο. Αυτό το έχω ακούσει. Εσύ σουτ. Τώρα μιλάνε οι μεγάλοι. Λοιπόν. Έστω, προχώρα. Πώς να προχωρήσουμε, ρε παιδιά. Βρέστε τα όργανα. Οργανωθείτε, φτιάξτε ένα συγκρότημα, δώστε του ένα όνομα και. Μας κλαίνε οι Ρέγγες. Σκάσε βλάκα. Όχι σκάσε βλάκα, το μας κλαίνε οι Ρέγγες είναι καλύτερο, πιο πρωτότυπο. Τέτοια θέλει ο κόσμος. Σκάσε, ρε. Επιμένω. Θα φας κλωτσά.
Όργανα. Εκείνο το πρόβλημα. Πώς θα αγοράσουμε όργανα. Εδώ ο πατέρας μου δίνει ακόμα έναντι στη μάνα. Κάμας. Άσε να μαντέψω γιατί ήρθες. Μη μου πεις! Για λεφτά, ε! Βέτηκα! Πατέρα, έχω ένα πρόβλημα. Εσύ αποκλείεται. Αυτό το είπαμε. Ο μόνος που έχει πρόβλημα είμαι εγώ. Που έχω ολονώσει τα προβλήματα. Πατέρα, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Τι σημαίνει, μήπως η μητέρα σου. Τι μητέρα. Δεν έπαθε τίποτα γιατί ήρθε χθες εδώ και. Έτσι αλαθιασμένο με δύο τρεις τρέλες και. Μήπως την πήγατε σε ιδιωτική κλινική γιατί κοστίζει. Όχι, όχι. Η μαμά είναι πάρα πολύ καλά. Τόσο καλά έχω να τη δω χρόνια. Εγώ έχω πρόβλημα. Σοβαρό. Σοβαρό. Ωραία, σ' ακούω. Δεν είναι... Α, ναι. Προηγουμένως ήταν και ένας άλλος εδώ, ποιος ξαφανίστηκε. Μόλις άκουσε το κουδούνι έγινε κάποιος μπόκαταλα. Για πάμε στο μέλλον. Γυναίκα. Τι γυναίκα. Μπλέξιμο. Όχι. Άρα τι, άντρας? Όχι. Εγώ. Τι εσύ? Έχω πρόβλημα. Με τον εαυτό σου? Ναι. Γιατί? Είμαι τραγικά όμορφος, πατέρα. Ενοχλητικά, αφόρητα. Πώς έγινε αυτό? Στην οικογένεια δεν υπάρχει κανένας όμορφος. Εγώ, γιατί βγήκα έτσι? Κοίταξε, αυτό διορθώνεται. Πώς? Μπορώ να πάρω το πορταδί, να σου δώσω μία στο κεφάλι, να σε κάνω σαν το σκύλο του Έβερντ, έτσι ζαρωμένο. Αυτό θες να μου πεις, μωρέ, και να μου πεις και ιδιαιτέρως? Δεν κατάλαβες. Εγώ δεν κατάλαβα. Μπορεί να μην είχαμε όμορφη στην οικογένεια, αλλά από τρελούς έχουμε μάτσο. Αϊ, παράταμε. Πατέρα, μεγαλώνω. Και τι ήθελες, να σε ποτίσω νεύτη να μείνεις μικρός τσιουάουα? Χτες βρήκα δύο τρίχες στην τσατσάρα. Και πού ήθελες να βρεις, στην οδόβουλτσα? Ήταν άσπρες. Οι τρίχες? Ναι. Τις μάνας θα ήταν. Όχι, εκείνη τις βάφη. Δικές μου ήταν. Θα ήταν δύο τρίχες που αυτοκτονήσαν. Τι θες, ρε παιδάκι μου? Πριν χαθεί αυτή η ομορφιά, πατέρα. Η δικιά σου? Η ποια, η δικιά σου? Πρέπει να την εκμεταλλευτώ, να την παρουσιάσω, να την προβάλλω. Βγες στα καλλιστεία. Θα γίνω ίνδαλμα, αστέρας. Και μπορώ. Γίνε ρε παιδί μου, από μένα τι θέλεις? Να μου δώσει λεφτά να φτιάξω το συγκρότημα. Κοίτα, κοίτα, πού το ξεκίνησε να το φτάσει εδώ. Και δεν μου λες, αν φτιάξει το συγκρότημα, η ομορφιά στα μήνα θα είναι αθάνατη. Δεν καταλαβαίνεις. Θα περάσει τα σύνορα. Σαν τραγουδιστής θα μπορέσω να φύγω, να απογειωθώ. Είμαι την σάρκωση του Elvis Presley. Αν και εκείνος δεν ήταν τόσο όμορφος. Θα λένε. Ποιοι? Οι θαυμαστές σου. Ναι. Είμαστε. Και γιατί με την σάρκωση του Elvis Presley και όχι του Πανταζή? Την ίδια ομορφιά έχετε. Από φωνή δεν ξέρω, δεν σε έχω ακούσει. Πατέρα. Άσε με ρε παιδάκι μου. Άσε με στην ησυχία. Άσε με και έχω υδραυλικό και δεν ξέρω τι θα μου κοστίσει. Έφανατε. Χάρη, ρέμισε. Μην αφήσει τα κύτταρά σου να επηρεαστούν. Θα χρειάζεσαι νέα ακόμα. Και καλά, εσύ από πού επίστευες? Από την πόρτα της κουζίνας. Γιατί εξαφανίστηκες έτσι μου σάκου στο κουδούνι, αν ποιος ήταν? Αυτός! Τι κάνεις, αγόρι μου? Θείος μην αυτός. Για να είναι αδερφός μου. Πώς βγήκα εγώ έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Πατέρα, η μητέρα θέλει... Ξέρεις τι. Ναι. Είναι η μόνη που δεν πήρε. Για... Σακάκι. Είναι στο βάζω αυτό το σακάκι. Μήπως είναι στο παλτό. Πάμε πρέπει ένα παλτό εδώ. Μήπως είναι στο σακάκι το μόβ. Τι δουλειά έχεις στο σακάκι. Πάμε. Έχει μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Να κάνουμε ένα τρισάγιο. Φώναξε το γιο σου να βαστάει το θύμιατό. Όχι, τώρα εργάζεται αυτός. Δεν μου ποιος σας φώναξε ήρθε τώρα εδώ. Έλα είπες, μαστρό. Όχι, μαστρό, δεν πάω για εσάς. Για το γιο μου το είπα. Καλά, εσύ ξέρω γιατί ήρθες. Φοβάσαι εμείς μόνος, ε. Πώς με πιάνεις. Έτσι, αδέρφια είμαστε. Και μάλιστα δίδυμα. Να μην επικοινωνούμε. Λοιπόν, Ζαχαρία, επειδή έχω ζαχαριστεί, κομμένει. Πες μου τι συμβαίνει για να είμαστε αγαπημένοι. Κακό είναι που πάμε τις ξεκλείδωτες πόρτες. Στο ξανάπα. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπαίνουν στα σπίτια μας αν δεν τους ανοίξουν. Μην κοιτάς τον άλλο που ήθελε να κάνει επίδειξη στον πατέρα του για να καμαλώσει το διαλυτικό ταλέντο και μπήκε. Ο γιος μου χτύπησε το κουδούνι και έτσι μπήκε. Άλλος δεν μπαίνει εδώ χωρίς. Έλα έξω. Τι έπατε. Μνήστητή μου, κύριε. Ποιο κύριε, ρε. Κυρία είναι, κυρία Φρούλα, μνήστητή. Πώς μας θυμίζεις, κυρία Φρούλα? Είδες που μπήκε αυτή με σαν γάτα. Ποια γάτα, ρε, έχεις δει γάτα σε τέτοια κιλά, έχει κλειδί, κυρία Φρούλα. Γιατί δεν μου το πες. Ρε Ζαχαρία, θα σε ειδοποιώ ποια κουκκιδιά και ποιοι μπαίνουν και βγαίνουν για να μην τρομάζεις. Άι, παράτα μου, πηγαίνετε έξω. Περιμένετε έξω, άντε πράγμα. Άι, γιατί τα μου δεν είναι καλά από αυτό το βράδυ, άντε πράγμα. Στα κομμάτια είναι αυτό τώρα. Πάρα. Τι είναι αυτό.
Δεν μυστήρια τρένα. Όλοι ρωτάνε την επιταγή. Δεν έχετε ξαναδεί επιταγή. Εγώ έχω δει. Μάτσο ακάλυπτε. Καλά, εσύ έχεις δει πολλά, Ζαχαρία. Επιταγή. Άρα έχεις λογαριασμό στην τράπεζα. Άρα μπορείς να με βοηθήσεις. Ποιο λογαριασμό, βρε. Κάτω-κάτω έχει φτάσει, ρε. Τον πάτο ξύνουμε τώρα. Άντε πήγαινε.